ήρθα εδώ για να ακούσω από τους τοπικούς φορείς, από την περιφέρεια που προσκάλεσε και από τους υπόλοιπους φορείς, τα προβλήματα που υπάρχουν και το τι έχουν σκεφτεί και οι ίδιοι για να τα αντιμετωπίσουν. Στα πλαίσια αυτά θα δούμε πώς μπορεί να συμβάλλει ο ΕΒ στα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα. Όσον αφορά τα προγράμματα, για τα οποία θα ενημερώσω εκτενώς το ακροατήριο, έχουμε σε εξέλιξη προγράμματα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από νέους 18-29 ετών. Οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ακόμα. Επίσης, στην επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας έρχεται, θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα για τους 34 δήμους κοινοφελούς εργασίας. Σε αυτούς τους δήμους είναι ο Δήμος Κοζάνης και ο Δήμος Καστοριάς. Άρα θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω πάνω σε αυτό. Και στη συνέχεια θα βγει στον αέρα ένα πρόγραμμα που αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Μιλάμε για 10.000 θέσεις εργασίας, όπου πάλι μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Αργότερα θα έχουν σειρά κάποια άλλα προγράμματα, τα οποία αφορούν άλλες ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, θα βγει στον αέρα το πρόγραμμα το οποίο αφορά την επιταγή επανένταξης για τους επιδοτούμενους ανέργους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επίδομα ανεργίας ως μία ευκαιρία για να ενταχθούν σε κανονικές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις. Ο ΕΔ θα συνεισφέρει κατά το ποσό που, κατά το διάστημα μάλλον, που δεν θα δίνεται το επίδομα ανεργίας στις επιχειρήσεις, μετά τη λήξη δηλαδή του επιδόματος. Έπονται άλλα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους 55-66 ετών, το οποίο θα επιχορηγεί στο μισθολογικό κόστος σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου και β' βαθμού. Μιλάμε για 10.000 θέσεις εργασίας. Και τον Δεκέμβριο θα έχουμε το πρόγραμμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα, όπου ο ΕΔ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους θα υποστηρίξει ανέργους που θα κάνουν έτσι το πρόγραμμα να συντάξουν το επιχειρηματικό του σχέδιο, και από τα επιχειρηματικά σχέδια αυτά θα επιλεγούν τα καλύτερα για χρηματοδότηση. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κοινωνική οικονομία, θα προκηρυχθούν και δύο προγράμματα. Ένα για να βοηθήσουν την ίδρυση κοινωνικών συνεταιρισμών. Θα δοθεί επιχορήγηση στα ιδρυτικά μέλη των κοινωνικών συνεταιρισμών, όπως και επιχορήγηση σε Κινσέπ για να προσλάβουν άτομα με ειδικές ανάγκες ως μισθωτούς σε αυτές τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Δεν σας ρωτήσουμε, είστε ικανοποιημένοι? Λοιπόν, τώρα. Ο ΑΕΒ, κυρία Καραμεσίνη, βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η αναδιάρθρωση και πώς μπορεί αυτή να είναι υποφελία των πολιτών? Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο υλοποιεί μάλλον ο οργανισμός τα 2 με 3 τελευταία χρόνια, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο αφενός την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, αφετέρου την αλλαγή της σχέσης του ΑΕΒ με τους ανέργους και την αλλαγή της σχέσης με τις επιχειρήσεις. Στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη έχουμε ήδη υλοποιήσει μια δέσμη μέτρων, όπως η λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης που έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης για ειδικές κατηγορίες πολιτών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, άρα είναι στοχευμένη πληροφόρηση. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεση των πολιτών και παρέχει άμεση εξυπηρέτηση, διότι οι κλήσεις που γίνονται απαντιόνται εντός 15 περίπου δευτερολέπτων, κατά μέσο όρο. Έχουμε και φτιάξει σε πάρα πολλά κέντρα πρόθεσης απασχόλησης υπηρεσίες υποδοχής, οι οποίες απαντούν σε όλα τα ερωτήματα των ανέργων. Και στο σκέλος αυτό της άμεσης εξυπηρέτησης έχουμε αναπτύξει και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που μειώνουν τους χρόνους και δίνουν τη δυνατότητα στους ανέργους να εξυπηρετηθούν από απόσταση. Αλλά και στις επιχειρήσεις που κάνουν έτσι τα προγράμματά μας.
Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την παροχή περισσότερων υπηρεσιών στους ανέργους. Με την πρόσληψη εργασιακών συμβούλων και την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων, θα παρακολουθούμε την ατομική πορεία των ανέργων, την πορεία δηλαδή της εργασιακής τους ένταξης, και θα καθοδηγούνται οι άνεργοι σε αυτή την πορεία από τους εργασιακούς συμβούλους με σκοπό να ενταχθούν στην απασχόληση, αλλά και να κάνουν και όλες αυτές τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να επιτύχουν τη σταθερή εργασία. Ομοίως, αυξάνουμε τις επιχειρήσεις που παρέχουμε προς τις επιχειρήσεις. Θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του χρόνου εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών σε κάθε ένα από τα κέντρα πρώτης απασχόλησης. Υπάρχουν 118 κέντρα πρώτης απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών θα έχουν ως μοναδικό αντικείμενο τη συνεχή επαφή με τις επιχειρήσεις για την παροχή πληροφόρησης τόσο για τις υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την πληροφόρηση για προγράμματα. Σκοπός είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στα προγράμματα, να δίνουν καινές θέσεις, να δηλώνουν καινές θέσεις εργασίας στη διαδικτυακή μας πύλη, να δηλώνουν προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές και τους αποφύτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και γενικότερα να εξυπηρετούνται κάνοντας ανίχνευση και αναζήτηση υποψηφίων για πρόσληψη μέσα από το Μητρό Ανέργων, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσβάσιμο μέσα από κωδικούς πρόσβασης, τους οποίους μπορεί κάθε επιχείρηση να προμηθεύεται στα κατατόπους κέντρα προώθησης απασχόλησης. Θα δημιουργηθεί επίσης μια μονάδα μεγάλων εργοδοτών, η οποία θα μπορεί να παίρνει αιτήματα από μεγάλες επιχειρήσεις για πρόσληψη μεγάλου αριθμού ατόμων, σε ειδικότητες που έχουν ανάγκη επιχειρήσεις. Άρα ο ΟΕΔ θα αναπτύξει μια υπηρεσία προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, μιας προεπιλογής των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν την οριστική και τελική επιλογή των υποψηφίων που θα είναι καταλληλότεροι για την πρόσληψη στις θέσεις εργασίας τις οποίες προσφέρουν.